πάρα πολύ προκειμενάκι τη σειρά του Ταχώρια τη Αμυαντή, κύριο Νασκευτικό, τον κύριο Ναλή, ο οποίο πάντα μα δίνει την ευλογία του και μιλάμε αρκετέ φορέ τον χρόνο σε αυτή την ιερά δημιουργία. Με την κορυφαία τη ζωντανή τη κυρία Θεοτόπου, όπου σε προκαταβάλει και σε καταλύσει να βλέπει στην κυρία Παρθεοτόπου να κρυλογούσα ή με ολοκλήθησα. Εδώ κάναμε και την πρώτη ομιλία του 2014 για τον Άγιο Αμφιλόχιο. Και σήμερα θα γίνει μια συστηματική ομιλία γιατί και ρώτησα την Αγία Γαβριλία, η οποία είναι ένα μεγάλο αστέρι και θα μπορούσαν πολλά πράγματα τα οποία θα ρίξουν φως στο σκοτάδι της αγνωσίας ορισμένου. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Πανσελογιώτατο Ιεροκύρκα της Ιεράς Καταρκόλυμας που είναι εδώ, τον Πατέρα Καλήνικο, φίλος και αδελφός μου, γιατί έχει και εκείνος μεγάλη ενδιαφέρεια, όταν ενδιαφέρει ιδιαίτερος σε ροή της Αγίας. Να ευχαριστήσω τον αγαπητό μας αδελφό προϊστάμενο της Ιεράς Καρδίας Θάλπης, τον Πατέρα Χριστόδουλο, και να ευχαριστήσω τους πατέρες της Εκκλησίας αυτής, να ευχαριστήσω τους Επιτρόπους, τους Ιεροψάλτες, τις κυρίες του Λοκτώπου, οι οποίες είναι αόχομος εργάζονται, για το έργο του Ιερού μας Ναού Μακτώνα. Θα ξεκινήσω με μια διαπίστωση που κάνει ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος κρύπησε πατέρας πνευματικός της Αγίας Αδελφής, να λέμε καλύτερα, Γαβριλίας, γιατί δεν ήθελε να την έρθει να ερώτησα. Γιατί έλεγε, ξέρετε τι έλεγε, στις στενές της συνεργάτας της κυρίας και της άνης. Δεν είμαι, δεν έχω τη στόχα της γερόντας, σας έλεγε. Εγώ είμαι, θέλω να με λέτε αδελφή, να με προσφωνείτε. Γιατί είμαι η αδελφή του ανωνύμου πλησίου. Για να πω λοιπόν τι έλεγε ο Πατήρ Παστογιαννόπουλος, που ήταν ένας από τους πιο ομορφωμένους κληρικούς της εποχής εκείνης, του 50, ο οποίος έζησε πάνω από τις μέρες στην μεγάλη ηλικία, και ήταν από αυτούς οι οποίοι ήξεραν ορθόδοξη θεολογία, να ξέρετε. Έλεγε λοιπόν τα εξής και γράψει για τον Μακαριστή, για την Αγία. Την εγνώρισα, υπήρξε πνευματικός της, είδα την καλοσύνη της, την αγάπη της στην χριστιανική, την ευρύτητα, το σύνο, να μεταδώσει κάτι καλό με διάταξη, με θεοφροσύνη, με τρόπο πολύ κατάλληλο και οικονομικό, με λόγο ζωντανό, αληθινό πλήσιο από την εμπειρία της. Ποτέ δεν έκανε το δάσκαλο. Ποτέ δεν έλεγε μεγάλα λόγια. Ποτέ δεν έκανε επίδειξη. Έβγαινε με τον πλούτο της των πνευματικών. Εντρίφησε στην Αγία Γραφή, στην εμπειρία της Εκκλησίας, χωρίς να τον διαφημίσει. Είχε μαθήνει πολύ και είχε κάτι να παραδώσει και να μεταδώσει σε οποιοδήποτε άνθρωπο και σε κάθε άνθρωπο. Διχώρησε τον διαλυκό από έργο και ο πατρός Παπασαρακοπούλου, πρώτο Έλληνα και Ιεραποστόλου στην Αφρική. Διχώρησε τον αρχιεπίσκοπο συνάδελφο Λεμόν, που την κάλεσε κάτω στην πηγάδα της Παρά. Τον Ειρηνέα, τον Γερμανό και Σάμπο Πεσελίνο, Γερμανία και μετά πάλι τη Σάμπο Πεσελίνο. Γνώρισε τον Άγιο Αμφιλόχιο τον Μακρύ, τον ονομαστό Γιώργο της Σπάρτα,
που της έδωσε το μικρό σχήμα. Με οικουμενική αποστολή κράτησε επαφή αμοιβαίου σεβασμού με τον Γέροντα τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσσες στην Αγγλία. Δεν είναι τυχαίο με ποιους είχε επικοινωνία και με ποιους είχε αναφορά προβληματική. Δεν είναι τυχαίο. Αυτά λοιπόν είναι από το απόσταγμα της ψυχής του μακαριστού πατρός Σιδηρού μας τον Γιανοπούλου. Η ουσία λοιπόν Γαβριλία γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1897. Την ημέρα της πανίδας λύπης των μονογραφείων Αγίων Κυπριανού και Ιωστίνης γεννήθηκε στην Βασιλεία των Πόλεων στο σταυροδρόμι των λαών και των θρησκειών ανατρεπουμένη και καταλογούμενη στο μεγάλο Ορθόδοξο Ρούμου Μιλέτ με τεράστια παρουσία στον πολιτισμό, οικονομικό και πραγματικό περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης. Κάτω από την κουφιστική και ανατροφοδοτική καθέδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Ρωμαϊκή κοινότητα αριθμούσε, όταν γεννήθηκε η Αγία Γαβριλία, 300.000 άτομα και μεγαλογούσε ως μεγαλοαστική τάξη, μεγαλοαστική τάξη, με δυναμική στο εμπόριο και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μεταφέροντας την εμπειρία της διάθεσης των Ευρωπαίων και Καλλιούχων, η πνευματική άμφιση του Μιλέτ, παράλληλα με την οικονομική, καταγράφεται στο πλήθος των Ρωμαίων Ιδρυμάτων, τους Ελευθερωτικούς Συλλόγους, καθώς και τη συμπέμπτουσα παρουσία της μεγάλης του Γένου Σχολή, πανάκριο σύμβολο της Ορθόδοξης Παιδείας. Η μικρή Αβριλία, έτσι ήταν το κοσμικό της όνομα, αναπνέει στο πανάρι και ορκούνεται με όλα τα βασικά εμπόδια της ισχυρής ευρωπαϊκής παιδείας, γαλλικά, αγγλικά, πιάνο, σαβουάρ πίπλ, όπως λέει η Αγγλία, το χειμώνα κάναμε στο ταξίδι και το καλοκαίρι στο ωραίο της ενισχάλτης, στο λίδι των πλημικονήσεων. Η Αβριλία τέθηκε το μυστήριο του βαπτίσματος από τον τότε διευθυντή της θεολογικής σχολής της Κάλλης, Μητροπολίτη Γερμανών στον Ενόπουλο και από τον Μητροπολίτη Θυατήρων. Ανάποχος της ήταν ο εξαίρετος θεολόγος Βασίλης Αντωνιάτης, καθηγητής της θεολογικής σχολής της Κάλλης. Μοναχή θα κάνουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και θα ζητήσει ευχή η ευλογία των Οκτώβρων του 1970 και σε αποθετική πατριαρχική επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Αθηναγόρου, κ. Αθηναγόρα, διαβάζουμε. Ενθυμούμεθα εμάς και τους προσφυλείς δικείους και τους συγγενείς ημών και δοκιμάσαμε μεγάλη συγκίνηση πληροφορηθέντες ότι ένα μέρος της οικογενείας ημών αφιερώθηκε στην υπηρεσία του κυρίου. Ο πατέρας της ευχαριστημένων παράγοντας της κοινότητας, αντιπρόσωπος της γαλλικής εταιρείας Messagerie de France και καθώς είναι εύκολος, συνεύκολος, προσφέρει ένα περιβάλλον με ειδικές ανέσεις και ασφάλεια στην πολύπλευρη την οικογένειά του, στην εγκύρωση του πανάρι. Πως δεν είναι αυτό το τελευταίο παιδί της οικογένειάς της, αυτή η οικογένεια έχει άλλα τρία παιδιά, τη Βασιλική, την Παυλίνα και τον Αλέξανδρο. Η Αβριλία θα πάρει και όλη την εκπροσώπητα αγάπη, την οποία και θα μεταγενώσει παντού και πάντοτε. Ανατρέφεται με αγάπη και ευσέβεια όλα τα μέλη της οικογένειάς της, αλλά κυρίως από τη μητέρα της, Βικτόρια Χριστάκη, όλη κορυφαία του παθολόγου του Κουσουλτάνου. Πεδαγωγείται σε ένα σπίτι άγρος φιλόξενο και χαρόμενο. Μεγαλώνει και κτίσει μια ιδιαίτερη στενή πνευματική σχέση με τη μεγάλη αδελφή της Βασιλική, η οποία της ακούγεται ιστορίες από την Βίβλο και την εισάγει τα λογικά ζητήματα αναφορικά με τη θεϊκή υπόσταση, τον πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, και ήδη από 4 χρονών θα αντιληφθεί ότι θα πρέπει σοβαρά και προσεκτικά να διαβάσει στη ζωή της. Οι χάρη της παρουσίας της Ιακοβλικού της Καμόδιου την καθιστούν αξιαγάπητη σε όλους και ήδη και από μικρή θα δείξει τη μεγάλη αγάπη της για τον άνθρωπο. Ως μαθή
αυτή τη διαφύτηση το Ζάχαρο Παρθεναγωνίου. Το Ζάχαρο είναι το πρώτο σχολείο στο ιστορικό πέρα. Η μόρφωσή της ουσιαστική και πολύπλευρη, κυρίως μέσω της νεωτερικής παιδείας του ιδρύματος. Το 1889 το Ζάχαρο μετασχηματίζει την εκπαίδευση, η οποία εκτός από εθνικό, ηθικοποιητικό και γνωστικό προφορικό καλοκύριο στοχεύει προς την επαγγελματική κατάρτιση των μαθητριών. Τους καλλιεργείται η αγάπη για την γεωργία, για την εργασία ενώ παράλληλα η διδαχεία μιας ελληνικής γλώσσας, η θρησκευτική διδασκαλία, η ιστορία και τα φυσικομαθηματικά δίνουν σημαντικά εφόδια παιδείας. Έτσι, οι πρώτες απόφυτες του παίρνουν αποτροφίες και ιδρύματα του εξωτερικού. Γεγονός που θεωρήθηκε για την εποχή του όχι απλώς καινοτόμο, αλλά και επαναστατικό. Σε μια εποχή όπου οι γυναίκες δεν μορφώνονται αυτά, οι μαθήτες του Τζαβίου διέπρεπαν στις επιστήμες και τα γράμματα. Μετά το γυμνάσιο συνεχίζει τις σπουδές της στην Ελβετία, στη σχολή γεωπονικής του Εσταυραγγέλ, Λεθάκα. Είχε μια ιδιαίτερη ανάγκη για όλα τα φυτά. Μιλούσε και επικοινωνούσε μαζί του. Το 1923 με την ανταλλαγή του πληθυσμών, η Αγγλία μας αξιολογηθεί με πλοία μαζί με την οικογένειά της από την αγαπημένη της πόλη και θα μεταφορήσει στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα πούσε εξετάσεις και θα παρακολουθήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την Φιλοσοφική Σχολή. Ήταν η δεύτερη γυναίκα που σπούδασε στην Φιλοσοφική Σχολή. Παρακολουθεί μαθήματα του Πληνού, Δελμούζου, Δελταφυλλίδη. Τα καλοκαίρια στην πόλη να μαθαίνει δωρεάν πράγματα στα παιδιά της περιοχής. Τότε στη Θεσσαλονίκη θα αρρωστήσει πρώτη φορά βραδιά. Υψηλός πυρετός για μέρες. Ένα βράδυ ξυπνάει από ένα μεταλλικό ήχο. Ένας νέος είναι μπροστά στο περπάτημα της. Μη φοβάσαι, της λέει. Αύριο θα γίνεις καλά. Και έγινε καλά. Πώς θα μην γίνει αφού αυτός που της το είπε ήταν ο ίδιος Δημήτρης. Ο προστάτης της χρησμένης από την Κούλια Θεσσαλονίκης ξημέρωνε 26 Οκτωβρίου. Η μέρα της εορτής του, το πέρας των σπουδών της, η πνευματική της αναζήτηση και η επιθυμία της να προσφέρει σε όλους τους τρόπους και τα μέσα βοήθειας των πάσχοντα, την βρίσκει στην Αθήνα, όπου αρχικά εργάζεται σε μια ιδιωτική ψυχιατρική κλινική. Εκεί παρέμενε ένα μόνο χρόνο αφού οι συνθήκες ήταν άγριες για τους πάσχοντες και τους ιατρούς. Ο ιδιοκτήτης ήταν άθεος, σκληρός άνθρωπος, ένας επαγγελματίας του Πιέτρου. Μία μέρα ένας άνθρωπος πέθανε και ήθελε να τον καταλάβει. Ήρθε να καλέσει τον ιερέα παρά την ιδιωτική απαγόρευση και ο ιδιοκτήτης μόλις το μαθαίνει την υβρίζει και δεν και την απολύει. Σε λίγες μέρες ένα μεγάλο κακό ξεσπάσει στην κλινική. Απανομή και αντιδιολόγιο του θάνατο. Τότε το παρακαλεί αυτός ο σκληρός καρπός να φωνάξουν έναν ιερέα και ευχαίρει. Τότε και μόνο σταμάτησε το θανατικό και ο ίδιος μεταστράφηκε. Στη συνέπεια και για την παραχώρηση του θείου θελήματος θα βρίσκομαι στην Αγγλία, όπου πήγε μόνη της και μόνο με μία χάρτη λίρα Αγγλίας. Στην Αγγλία, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, βρέθηκε διάφορες, βρήκε διάφορες εργασίες. Αλλά πολλούς και αγαπημένους φίλους βοήθησε και πλήθος ανθρώπων, ασθενών και ανέργων, και επίσης πρότεινε προσωπικά και χωρίς να υπολογίσει την προσωπική της εισεκούραση πολλούς τοπούς και άνθρωπους. Στην Αγγλία σπουδάζει και αυτός ο οδοντολόγος. Ειδικότητα σπάθηκαν πολύ την εποχή εκείνη και πολύ ιδιαίτερη και θα της φανεί πολύ χρήσιμη στο πνευματικό της έργο, αφού όπως λέει η ίδια στο πρώτο στάδιο της ζωής της, από τα πόδια θα φτάνει στην καρδιά του ανθρώπου. Ιδιαίτερα όμως προσέφερε τη υπηρεσία της αμνηστίας του οδολόγους σε πτωχούς Κύπριους επιτάτες που υπέφεραν από τη σκληρή πολύ ωραία ορθοστασία.
Το 1945 με το οριστικό τέλος του πολέμου επιστρέφει στην Ελλάδα με την ανθρωπιστική αποστολή βοήθειας για να διευθύνει την ιδιωτική σχολή της Θεσσαλονίκης, τη σχολή Κοκκυρικής για τα φτωχά και άφορα κορίτσια της επαρχίας. 2 χρόνια αργότερα στην Αθήνα ανοίγει το θεραπευτήριο της στην περιοχή Κολονακίου, στην οδό Όλωνος και Μασαλίδης. Όσοι ιατρός ποδολόγος έγινε γνωστή και διάσημη ιατρός. Όλη την ημέρα εργαζόταν σκληρά η ζωή της, ελάχιστο φαγητό, αυστηρή τήρηση των νησιών, καθημερινή ολόφερα με μια διάλεκτη προσευχή και δουλειά απερίσπαστα. Θεράπευε τα πόδια, άμπηκε για ώρες της θυμάσμουσα ψυχή και συμβούλευε, συντρόφευε, συμφωνούσε. Συμπορευόταν, συμπροσευχόταν στον Κύριο για τον κάθε άνθρωπο και έπαιζε πολλά χρήματα. 500 έως 600 δραχμές την ημέρα. Έως το βράδυ δεν είχε πεντάρα. Πλήρωνε σε ένα τυφλό του ενίκιο. Σε έναν άνεργο αγόραζε ρούχα και τρόφιμα. Σπούδαζε από τους νέους φοιτητές. Φρόντιζε για να ακούσει σε κάθε πρόβλημα οικονομικό και οποιοδήποτε δυστυχώ επιμόρφωνο. Οι φίλοι της σκόλασαν ότι την εκμεταλλεύονται και εκείνη απαντούσε. Μου είναι αμφίβατο να μην δώσω σε όποιον μου ζητάει. 24 Μαρτίου 1954 είναι η μέρα που την καθόρισα πνευματικά. Πεθαίνει η μητέρα της, με την οποία έχει στενότατο ψυχικό και πνευματικό σύνδεσμο και η οποία σε κάθε αποστολή της την συνόδευε με τα εξής λόγια. Πήγαινε παιδί μου και μη σε νοιάζει. Εγώ θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Την ημέρα της αποδημίας της μητέρας της άγγιξε για εκείνη η μεγάλη περιπέτεια της πίστης και της ολοκληρωτικής αποσίας του Κύριου, υπακούοντας τον Ευαγγελικό Λόγο, είπα και πόλεις όσο τα υπάρχοντα, δώσω αρχής και ακολούθητο και ακολούθητο. Αν δεν ζητά προσευχόμενοι μέσα στους αγάπους αρχής πνευματικών, σημάδι για το θέλημα του Κυρίου λέγοντας, ο πρώτος άνθρωπος που θα χτυπήσει την πόρτα του ιατρείου μου θα πάω στον τόπο που κατάγεται. Ήταν ένας κυμβός. Και φαίνεται 58 χρονών χωρίς καθόλου πρίμα. Διαμένει σε όποιο κατάλληλο της ετοιμάζει ο Κύριος. Από σπινιά μέχρι μαγουάν, τρέμει. Μέχρι παλάτι, μακαραγιά. Έτσι ξεκίνησε η μεγάλη αποστολική της δράση στην Ινδία για 5 ολόκληρα χρόνια. Ένας από τους μεγαλύτερους αθμούς της ζωής της. Αγαπούσε την Ινδία, εργάστηκε βοηθώντας τους λευκούς Ινδούς, χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης. Απόλυτα εγκαταλελειμμένη στην πρόνοια του Θεού, πλένοντας μόνο τα κεράκια της με σαπούνι, χωρίς κάποια, με 2 αλαξιά ρούχα, 1 ζευγάρι πέντελα και 1 ζακετούλα. Ινδία τη λάπαρση. Ινδία του Γιώργη των Βουδιστών των Μουρού της Κοντίωνης αδιέξω της πραγματικής αναζήτησης βρίσκει το πρόσωπο της κερώτησης στην αποκαλυπτική και άμεσα βιωματική αλήθεια της Ορθοδοξίας. Με τη δύναμη της νοεράς προσευχής την οποία διασκεί απαραίτητα τα πράγματα, διώχνουν τις δαιμονικές επιθέσεις, αποκαλύπτουν τις απάντες των δίδεν πνευματικών Βουδιστών. Ήταν ατρόμητη. Ένα βράδυ στη ζούγκλα της επιτίθεται μία τίγρης. Την σταυρώνει και λέγοντας την ευχή την αγκινητοποιεί. Στο καθημερινό της σχολαστικό πρόγραμμα ήταν απαραίτητη η 2 ώρα ανάγνωση της Αγίας Γραφής και πολλές ώρες προσευχής. Η Αγία ρώτησα και πίστευα να σας πω ότι πολλές φορές αντέλεγα με τον εξάξα, με το χέρι. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι θα αντίγραφα πολλά. Αντέγραφα το πιστεύω, το πάντα μου πω, αντέγραφα το κύριε Λέησο. Φαίνεται και μετά. Φιλοσοφήσει να προσευχηθεί πιο πολύ για να τα αποστηθήσει περισσότερο, για να τα εκτελεστεί, για να μειωθεί πιο πολύ.
στα λόγια και στα κείμενα της προσευχής. Η Αγία λοιπόν έζησε και σε άλλα τα μυστήρια. Έχατε πράξει τα λεγόμενα του Αγίου Προφηρίου, χωρίς βέβαια να συμπροσέχετε μαζί τους, και θα σας πω και αυτά που μου είπε στη συνέχεια. Έκανε πράξη τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου, που έλεγε ότι η πραγματική αποστολή γίνεται ακόμα και ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Έλεγε ότι η αγάπη προς τον Χριστό δεν έχει όρια. Το ίδιο και η αγάπη προς τον πλησίον, και ότι πρέπει να εκδίδεται παντού στα πέρατα της γης και σε όλους τους ανθρώπους. Ο ίδιος ο Άγιος έλεγε ότι ήθελε να πάει να ζήσει ακόμα και μαζί με τους λύπηδες στα μάλαντα, έλεγε και ο Πορφύριος, για να τους δείξει την αγάπη του Χριστού πόσο είναι μεγάλη και πώς μπορεί να τους αλλάξει και να τους μεταμορφώσει. Πάντα όλα μιλάει με πράξεις αγάπης. Αγαπάει τους ερευνητούς και τους αγώνους, τους αναστρέφεται, τους διαφωνεί, θυσιάζεται για να υπηρετήσει φτωχούς, αγώσπους, νεκρούς, σε ξένες και αφιλόξενες χώρες με απόλυτη εμπιστοσύνη, εγκαταλελειμμένη σε πρόνοια του Κυρίου. Έλεγε ότι άγγελοι γνώριζαν ότι αυτό που μετράει πιο πολύ είναι το ποσό και το ποιόν της αγάπης, που δίνει σε όλους ανεξαιρέτως και χωρίς διακρίσεις. Δεν είχε ποτέ κλίματα, κι αν στα έδινα, τα έδινε αμέσως όπλα της εκδόσης του. Τα θεωρούσε το πιο πρόβλημα πράγμα. Αλλά της τα έδινε ο ίδιος, έλεγε, εκείνη το μόνο που έκανε ήταν να απαιτεί στα χέρια. Υπήρξε η αιτία πολλοί άνθρωποι να πατήσουν ορθόδοξοι και να έχουν πνευματική ζωή. Ποτέ δεν μιλούσε σε άλλους για τον Χριστό. Αν δεν τις προσδιορίζαν, οι ίδιοι. Έπαιρνε σημαντικές προνομίες, γνώριζε την Μετέρα Τερέζα και μαζί περιέγραφαν τα πολλά κοριτσάκια που πετούσαν οι άσχημα χειμωνείς τους σκάφους των σκουπιδιών. Επειδή τα πολίτσια στην Ελβετία ήταν πάνω στην οικογένεια, διότι έπρεπε να τα προκύψουν. Γνώρισε τον Πάπα Άντε, τον Ινδό δικηγόρο και ανθρωπιστή, που παράγγισε την τακτοποιημένη ζωή του και με πολύ προσωπική εργασία και αγώνα, ίδρυσε μαζί με την οικογένειά του ένα χωριό κατοικίας και περίθαλψης Λευρών στη Ζούγκλα. Η συνεργασία και η φιλία του με την Κερόνισσα τον βοήθησε να εκτιμήσει την Ορθοδοξία. Ενώ τότε γνώρισε μόνο τον αμφικιοκρατικό χριστιανισμό της Δύσης. Έτσι σε κάποιο σημαίνει ότι επίληξε δημόσια. Προσέξτε τι είπε. Δεν είναι Ορθόδοξος Χριστιανός. Ομολογώ όμως ότι μετά από την γνωριμία μου με την Κερόνισσα Καπνιλία, περνάω σκύρτα στη σκιά του Σταύρου. Γνώρισε την ίδια κόρη του Μαχάτμα Γκάντι. Την καλούσαν από διάφορες χώρες και από διάφορες σειρές να μιλήσει για την ορθοδοξία. Και πραγματικά άφηνε τα πλήθη άλλα. Σε πρωτεσταλική σύναξη ήταν η μόνη που άφησε να μιλήσει για την Παναγία και στην κοινωνεξία του συγκλώνης. Δεν αγαπούσε όμως καθόλου τη συμπροσευχή, όπως και αν είχε φιλίες και σχέδιες με ανθρώπους και άλλα πόρματα. Όταν ζούσε στην Αθήνα, τηλεφωνούσε μοναχές ετερόδουτες και έτσι λένε να έρθουμε να συμπροσευχηθούμε. Δεν προσεύχομαι με παρέα, ξέρετε. Ελάτε όμως να πούμε ένα ωραίο τσάκι και να μου πείτε τα νέα σας. Στην Αμερική έζησε συνοδεύοντας ένα τυφλό μαύρο παιδάκι τη ρατσιστική βία και το μίσος. Ήταν φίλη του αγωνιστή ιερέα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και της μητέρας που βρήκαν και οι δύο τραγικό θάνατο. Υπερασπιζόμενοι τους μαύρους στην Αμερική. Μετά την ευκαιρία η Αγία θα βρεθεί στα Ιμαλάια για ένα χρόνο με λεπτή τροφή, μόνη με το Θεό σε ώρες ατέλειο της καλλιέργειας της μεγάλης προσευχής. Ήδη έλεγε αργότερα ότι εκείνο τον χρόνο έζησε το εξεταστικό μοναχισμό, πίστευε πλέον στο θέλημα του Θεού που ήταν να γίνει μοναχή.
Τότε κατάλληλα πρώτα ο λαϊκισμός είναι ένας αμάτωρος τρόπος ζωής. Έτσι πέφτει για την πιθανία που λαμβάνει την ασφαλή μετά από τριετή δοκιμασία για το όνομα Γαβριλίας και μοναστική κοινότητα Αναστάσεως του Κυρίου. Τα ανάπλα για την πιθανία άλλη μία φορά βρέθηκαν με τον μαγνητικό τρόπο και έτσι πήγε σε ηλικία 62 ετών. Στη συνέχεια πηγαίνει στην Πάτρα, όπου συναντά τον μεγάλο, όπως η ίδια τον έλεγε, γέροντα από το πιο μακρύ, την κάθε μικρόσκοπη μοναχή και της αφήνει το όνομα και δίνει την ευχή του για εσωτερική εραποστολή και της αφήνει το ίδιο όνομα. Το καλοκαίρι λοιπόν του 1968 ακολουθεί η εξωτερική αποστολή στην Αφρική με τον Αγίου στον Ιεραπόστολο πατέρα Χρυσότομο Βασιλανδόπουλο και τον Μακαριστό και τον Ταρμάπουλο τον Εκκυταρά από την Πάρα, τον πρωτόκολλο τον πραγματικό γιο του Αγίου Αξιλοφίλου. Μαζί έτρεχαν στην Ουγγάντα την Κένια, την Τανζανία και τον Κονγκό και με μεγάλο θαυμασμό μιλούσε για τη μεγάλη λαϊκή στο πατερό της Αγαπριλία. Και μου έλεγε, η Αγγλική Αγγλική ήταν μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλη Αγαπόστολος. Έτρεχε σε νοσοκομεία, φυλακές, παντού να δει τη βοήθεια στον απερίσταλο. Ο Άγιος μας Αμφιλόγιος θα γίνει πνευματικός πατέρας μέχρι την δημιουργησή του 1970. Με ευχή του Οικουμενικού Πατριαρχείου Δεσποδεύσεως της Γερμανίας, Ειρηναίου Πρόεδρου των Γερμανίας, τον πρώην της Άμπρου και Σελήνη, Ειρηναίου Παλαιμάκη. Ο ίδιος μας λέει τα εξής. Όταν αρχές το 1982, με εκλογή του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανέλαβε την κουμαντορία της Ελλάδας Μητροπόλεως της Γερμανίας, ήρθε και μείνει μαζί του τον πρώτο καιρό και βοήθουσε στη νέα αυτή αποστολή μου στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Αργότερα την συναντούσα στην Αθήνα όπου είχε το κελί της, μία κατοίκα με την ισχύα των πρώτων χριστιανικών χρόνων, στην οποία ακουγόταν ο λόγος του Θεού στα πλαίσια της Ορθόδοξης Παράδοσης. Η Γερότης Αγαπητή ήταν μία μοναχή με μόρφωση, γλωσσομάτια και ευρύτερη αντίληψη. Την ίδια ευρύτητα έχει στα θέματα χριστιανικής ζωής και συμπεριφοράς και βοηθούσε πολλούς μάλιστα νέους να χωρίσουν την Εκκλησία και να αναπαυθούν στην κάλπη του Θεού. Δεν έζησε κλεισμένη σε ένα μοναστήρι. Μοναστήρι της ήταν ο κόσμος όλος, μεγάλη προσφορά της, πνευματική και κοινωνική την εκκιστά ένα πολύτιμο κεφάλαιο στη ζωή της σημερινής ορθοδοξίας. Αυτά δηλαδή ο Μακαριστός Γερμανία που μετέφερε πάλι, όπω σα παραείπα, τη άμυνα σελίδα. Στην Αγγλία συνέλαβε το ταξίδι τη Ευρωπαϊκή στον Άγιο Γιώργο Σαφρόνη, ο Έσσε, ο οποίο θα προσπαθεί να λάβει η υπομένη τη Ιερά Συμφωνία του Ιού Προδρόμου. Στα τέλη τη δεκαετία του 70 θα μεταβεί στην Αθήνα, όπου έκανε επιτυχημένη και θαυματουργή εγχείρηση για να θεραπευτεί από τύφλωση του αριστερού ματιού τη. Παρέμεινε στην Αθήνα και στην Ιερά Μονία Ευαγγελιστρία στη Νέα Ιερουσαλήμ, όπως η ίδια έλεγε. Μέσα από το μοναστήρι αλληλογραφούσε και βοηθούσε πολλούς ανθρώπους. Στην Αθήνα εμφανιάθηκε χωρίς να έχει ούτε χρήματα ούτε κατάλημα για να μην πηγαίνει να εκκλησιαστεί τον Άγιο Πρωτοαπατησίων και εκεί μετά το πέρα στην Ελευθερία έρχεται ο εφημέριος του Γερού Ναού Πατήρα Καθάνητος Μιχαηλίδης, ένας απομισθής ιερέας που λειτουργούσε καθημερινά ακόμα και όταν δεν ήταν η εβδομάδα της υπηρεσίας του, θεωρούσε υποχρέωση την καθημερινή δοξολογία του Θεού μας. Ο πατήρα Καθάνητος διαφορετικά αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει που να μην και χρωτάει για τις οικουμένες και μιλήσει για αυτή την εκλογή κάπου από τα άστα. Και αμέσως λοιπόν κάνει τα παιδιά και της λέει πήγαινε στην κάρτα εδώ να μην της οικεί. Και εκεί έρθε λοιπόν στο σπίτι όπως ονόμασε μετά τον Αγγέλ, έρθε μια ολόκληρα από τον Αγγέλ. Σε αυτόν λοιπόν τον καιρό, κάτι που ξέρουμε πολλά σα έχει σημειωθεί σε μια παρέμβαση, εξακολουθούνται να είναι ο Σκαλίδικο, ο Εβέσσε που εγκυμετανάστηκε πρόσφατα. Κάνει πράξη αυτή που ο Άγιος ο Πρόεδρος της είχε μεταφέρει
στον τέλο τη την κυρία Νικολέτα να παραμείνει στην Αθήνα. Και απαντάει όταν πήγε η κυρία Νικολέτα λοιπόν να επισκεφτεί τον πατέρα στην πρώτη σπουδαία τη Αγγλία. Τη είπε λοιπόν τη αρούτα του γέροντα να παραμείνω στην Αθήνα ή να φύγω. Και ακούτε τι είναι να τη λέει ο Άγιος ο πρόεδρος. Η ερμηνεία των πόλεμων εγκοντέρα εστίν της ερήμου. Ότι η δουλειά της πόλης είναι πιο μεγάλη έρευνας και από την έρευνα. Και έτσι πήρε αμέσως την απάντηση ότι έπρεπε να μείνει στο σπίτι των Αγγέλων στην ερμηνεία της πόλης. Συνδέεται με τον πατέρα Καμπρίδη τον Τζάνη, που ήταν έτσι το μετρησάκι του Αγίου κοντά στην πλατεία Μελλονίκης. Ο οποίος είχε καταπληκτικά από τα Μπορίουλα της Μητράς Ασίας. Μετά που γέννησε η Αίγυπτο, όπου ο Μητροπολίτης και η Μονή του Αγίου Νεκταρίου της παραπορούν ένα κάθισμα του Αγίου Νεκταρίου της Αγίας Σκέφτης. Γέροντας της Αγγλικός, γίνεται εκείνο το διάστημα ο Πατήρ Διονύσος ο Κρεγκανανίδης, που ήταν ένα πραγματικό παιδί του Αγίου Γερασίου του Ιωγράφου, που διακρίθηκε ως εξομολόγος και πραγματικός κολόγων από τον λαϊκό. Στη συνέχεια συλλοσυμπέρνε Νοεμβρίου του 1990 φτάνει στην Ελλάδα, όπου και η Κρήτη νερόμενη έγινε να πιέζει με την πνευματική της πόλη. Από την Κρήτη νερόμενη και ο γεροντάς της Διονύσης θα την κάνει παρακαλώ σε μονοκαθή. Εκδίδει λοιπόν η γεροντή σε 95 ετών και στις 28 Μαρτίου του 1992 στο Παναστάτη των Αγγέλων στην Ελλάδα. Τη στιγμή της επιδημίας της ηλικία ανεκκίνωση ανασύγχρονα τα διαρκεία που θεράπευαν και σφύριζαν όλους τους ανθρώπους σε όλα τα μήνυμα και τα πλάνα της γης προς τους Αγγέλους. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε η καθαρότατα μία από τις μεγαλύτερες φωνές της ελληνικής μουσικής και καθαρότατα μία εκείνη τη στιγμή ακούστηκε η καθαρότατα μία μελωδία άγνωστη και χαρμόσυνη αγγελική. Ήταν η Άγια Αγγέλου συνόδευμα με την Αγία Ψυχή της. Αυτό κράτησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα και μετά μία σιωπή πλημμύρισε με την Αγία της. Εψάλια η εξόρια στον Κομφία και την ώρα που τα συνόδευαν μοναχέ στο καθηγό μήνυμα, ο Μητροπολίτης Δέρου κ. Νεκτάριος θέλησε να υπήρχε για τελευταία φορά το πρόσωπό τη. Κανείς δεν ανέμενε όσοι το ήταν, κάνανε τους ανθρώπους και λένε ότι δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν το πρόσωπο του ανθρώπου που ήταν. Ήρθα ο ίδιος στην χαρά και την ευλογία να συναντήσω την ερώτηση και να πω ένα πολύ πιο αγιότυπο σας σχετικής διαρμονίας προσφοράς που αφήνεται στο άνθρωπο έργος του Θεού μας και στα φτερά του φύλακα αγγελού μας. Κατά τη δεκαετία του 1980 γνώρισα την Τάφνη, τη μετέπειτα Καπριλία. Η αδερφή Καπριλία είναι όταν η ίδια την καταλογή της από την Ισολέρα. Ήταν όμως το παιδευμένο πολιτάρα, την μεγαλωμένη συντεσμοπολίτικη και του δευματοφόρου Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, εξομολογούντας από καριστό καιρό τα Παύλου με την Κουταρά για ένα διάστημα και συνδεόταν πραγματικά με την Ιερά Μάρνα, καθώς θα διακατήχε μια ιδιαίτερη ευλάβεια προς την Ιερά Μάρνα της Οδόμου Κυφής. Το χρονικό διάστημα εκείνο είχαμε καλλινογραφία και κατά τα διαστήματα τηλεφωνική επικοινωνία καθώς ότι εξελίσσονται ενδιαφέρον για να μονάσει. Τότε με ενημέρωσε για τη μεγάλη κερδότηση Καβριλία. Με ενημέρωσε για το πνευματικό του σύνδεσμο με τον Αθανίτη Γέρο, τον πατέρα Σπυρίδωνα, με την Καναμίδη, για την εναρμόρια επικοινωνία της με τον Μακαριστό Πέντε, τον Μητροπολίτη Λέβο και καλή μου τον κύριο Ανεπηρό Ανεπτάγια, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις μέσα στον πατεχό της σπίτι στη Λέβο, μετά τις αρχιτικές γεροντήσεις Καβριλίας. Η αδερφή πλέον Καβριλία είχε αλλοιωθεί πνευματικό συγκεκριότητα, είχε μεταξιωθεί εξαιτίας της συνανθρωπής και της πνευματικής καθοδήγησής της, είχε επηρεάσει η Αγία Καβριλία
πολύ νεότεροι από την Ιλία και ζούσαν τις καθημερινές σχετικά στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, κατόπιν ενημέρωση και προσκλήσεω τη Νατέρα Γαβριλία, πήγα λοιπόν και βρήκα την καιρό τη μερικέ φορέ, την οποία βέβαια τη συναντούσα και στο Ιερό Σκύλεο, την καιρό τη Αγαπητέ, ένα πολύ μικρό παιδί, γιατί η καιρό τη Αμπετάρχη την αποστολή που έκανε στην Αφρική το 1968 μαζί με τον Γιώργο του Παπαδάκη. Συνδέθηκε με τον Γιώργο του Πάλου τον πολύ, τότε ήταν και ο κάτω και χώρα σε μία αποστολή στην Αφρική. Και ερχόταν μετά κάθε καλοκαίρι στην Πάτρα από το 69 μέχρι όσο κάθε σε πρώτο σπόρο που αισθάνεται στο Ιεροσλήριο. Αν δεν τα πατάει πριν, μέχρι το 1974. Κάθε καλοκαίρι και ρώτησε τα εκεί. Και επειδή ο Γιώργο Πάπα ήξερε ότι ήθελε η συγκαστική και ασκητική ζωή, τη λίγια ζωή, ποιο ένα σπίτι κάτω από τη σπίτια του το σπίτι, για να μπορεί να θέλει να εξυπηρετεί η θεία. Και έτσι λοιπόν εγκυθούσε και πολλέ φορέ, μερικέ φορέ που ανέβαζε και στη σχολή, την Παρμιάδα, γιατί ήταν ο Γιώργο Πάπα να διευθυντήσει τη εκκλησιαστική σχολή τη Πάπα Παρμιάδα. Και μιλούσε στα παιδιά, αλλά και πολλές φορές όταν παρέμεινε μέχρι και το Σεπτέμβρη, ο Γιώργος έφερε τα παιδιά να πάνε να πάνε την ερώτηση, να τους μιλήσει για την αποστολή και για την πνευματική ζωή. Όταν λοιπόν να σε λέω καλλιεργούσα την ευκαιρία, γιατί θέλω να σας πω το εξής, δεν λένε πολλά περί της ευκαιρίας. Ένας που καλλιεργεί την ευκαιρία δεν λέει πολλά. Και δεν γραφήκανε και αυτές οι κρυφές σελίδες και οι κρυφές μυστικές της αναβάσεις και ούτε μπορεί να κανένα να συγγράψει ποτέ, γιατί εκείνη σιωπούσε και δεν έλεγε τα πραγματικά μας θέλετε. Γι' αυτό είχε και αυτή τη μήνα. Επίσης μου έκανε πολύ εντύπωση πριν προχωρήσω να σας πω τι λένε αυτά. Ο Τζούλικο Μήνας ότι πήγε να πούμε και στις φυλακές της Αφρικής. Διανοηθήσετε και διανοήστε τι σημαίνει να πηγαίνεις από 68 σε φυλακές, σουγκάτα, σε ανθρώπους οι οποίοι ακόμα ήταν ανθρωποπάκι και ακόμα πόσο επικίνδυνο ακόμα να πηγαίνει μια γυναίκα να τους μιλάει, να τους βοηθάει, να τους πηγαίνει τρόφιμα και ό,τι άλλο που δώσε από την Αποστολή. Τι και νέος άνθρωπος ήταν αυτή η γυναίκα, τι συνέχος και τι δυναμισμό είχε αυτή η μικροκαρδομένη γυναίκα. Αυτή η πολιτισμένη, αυτή η θυσιάμωσα, η αγαπώσα του κύριε γυναίκα. Λοιπόν, άρχισα λοιπόν και μόνο να τις κάνω μερικές ερωτήσεις, αλλά και εκείνη όμως μου τόνιζε μερικά πράγματα, τα οποία είναι αυτά τα οποία σήμερα, όχι σήμερα, εντάξει, μετά σου πρέπει να τα δικάσανε την ερώτηση για μερικά πράγματα. Ας τα πούμε τώρα καλύτερα για να ξεδιαλύνει και εσάς ο νόσος αν έχει να τα έχετε ακούσει. Τη ρώτησα λοιπόν την ερώτηση, είναι την περίοδο που διακονούσα στη Μονή ως παρασκευοφύλακας και ως παρεκκλησιάρχης, δύο μέρες στην Εκκλησία και δύο μέρες στο Σκεφοφυλάκιο το μετάλλο της Μονής. Ερχόταν τότε πολύ πλήθος κόσμο και πολλοί Έλληνες και νέα παιδιά. Και μου γελάω στην ερώτηση, τι να λέω στον κόσμο που έρχεται στο μοναστήρι εκτός από τις ανάγκες. Και απαντάει λοιπόν και μου λέει, παιδί μου, πάντα μου λέει, πρώτον πίστη, δεύτερον πίστη, τρίτον πίστη. Μετά στη συνέχεια, τη ρωτάω ότι ήθελα μου πρέπει να πετάει μας στην Αθήνα να έχουμε και για τα πνευματικά μας παιδιά να σπουδάσουμε, αλλά μετά να πρέπει να πετάει να πούμε σε ξενοδοχεία και σκύπτες από εδώ την κορμή και χάνουμε και το πρόγραμμά μας και τα πνευματικά μας και να είμαστε και πιο αδειάσεις. Τότε εκείνη η ίδια που πέτυξε το σπίτι των Αγγέλων και κατόπιν της δικής της παροπτωρήσεως αγοράσαμε το αγιασμένο ασκητήριο του σπίτι των Αγγέλων για κατάλληλα από την Ιερά Μονή Καλαμίου όπου το είχε γράψει ο γέροντας Αγαθάγγελος.
μέσα σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε, αναφερόμενε πολλές φορές τους εγκαίρους και ιδίως στο φύλακα Άγγελο, τον οποίο αγνοούμε, και εμπλώνιζε την παρουσία, την ζωντανή παρουσία των Αγίων Αγγέλων στη ζωή της και στη ζωή του καθενός μας, πόσο πρέπει να τιμούμε και να ευλαβούμαστε και να επικαλούμαστε τους Άγγελους Αγγέλους. Εξιδωρούσε λοιπόν κατά της ευδείας. Μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι όταν ήθελε να φύγει μου για να πάρει πλήση από το προξενείο της ευδείας. Βέβαια τα έχουμε γράψει και στα βιβλία. Και εκείνη έλεγε, της λέγα, εγώ ήξερα γαλλικά, αγγλικά, αγγλικά, ελληνικά. Δεν την άκουγα, δεν ξέρω να μιλήσω. Λέει, ξέρω σε ελληνικά, λέει ο λόγος. Και τότε σκέφτηκε και ρώτησε αυτά που το έλεγε και μετά έκανε παραλάβει. Ξέρω όμως λέει και τι γλώσσες. Λέει ποιες είναι οι γλώσσες του ταλαιπάτη. Ξέρω το χαμόγελο, το δάκρυ, το άγγιγμα, την προσευχή και την αγάπη. Και με αυτές τις γλώσσες πήρε πίεση και πάει στην Ελλάδα. Αυτό έλεγε και στους άλλους εραποστόλους, ότι τις λέει όταν τις λέγανε στους καθολικούς, αυτό δεν είσαι καλή εραποστόλου, γιατί δεν γνωρίζεις τα χάρτη, τα μεγαλικά, τα ουρτου και τις άλλες τοπικές γλώσσες στην Ελβία, και εκείνοι απαντούσε να ξέρω που είναι γλώσσες. Και τους έπρεπε να αναλαμβάνει, παραλάμβανε το χαμόγελο, το δάκρυ, το άγγιγμα, την προσευχή, την αγάπη. Μου έλεγε ένα σύντομο μεγαλύτερο, ένα σύντομο μεγαλύτερο κόσμο τη ζωή μου. Και εσύ λέω, ποιο είναι και ο μεγαλύτερο κόσμο τη ζωή σα. Μου λέει, όταν έπρεπε να πάρω το ψαλίδι ή το μαγκέρι, να κόψω ένα σαπισμένο μέλο του λεμπρού. Ξέρω ότι ο λεμπρός δεν πονάει. Έχει χάσει με την ασθένεια αυτή την αίσθηση του πόνου. Αλλά όμως η ερώτηση πονούσε πιο πολύ από αυτό. Και έτσι λοιπόν η ερώτηση μου έλεγε ότι ο μεγαλύτερος πόνος της ζωής της είναι όταν έπρεπε για να σώσει το λεπρό να του κόψει ένα μέλος, ένα δάχτυλο, ένα πόδι, ένα χέρι, ένα δάχτυλο, ένα χέρι, ένα δάχτυλο, ένα πόδι, το μισό πόδι. Μία φορά, επειδή με την λέω ότι να σύγχυσε, δεν σύγχυσε τίποτε για αυτό. Ούτε παρέλθε και ρώτησε ποτέ να λέει την ευθύ, ούτε παρέλθε, ούτε συγχύστηκε ποτέ με σύγχυσε τις θρησκείες. Πήγε λοιπόν να μείνει σε ένα μοναστήρι, βουδιστικό. Τη δέχτηκε ο Κούρου και της πρόσφερε ένα κελί να του διαπήρει. Αυτός όμως της είχε κάνει κοντού. Και το βράδυ που πήγε και ρώτησε να κοιμηθεί. Σηκώνεται το κρεβάτι μέχρι τη στέγη. Με κίνδυνο βέβαια, ότι θα τη σκοτώσει. Αλλά η ερώτηση επειδή είχε την εμπειρία τη αυτή. Είπε την ευθύνη και κινητοποιήθηκε το κρεβάτι κάτω. Κατεβαίνει από το κρεβάτι, κάθεται σε μια γωνιά κάποιο να κοιμηθεί. Και εκεί έβγαλε την νύχτα τη προσευχόμενη, ότι και πότε με το προσευχό του. Και μου λέει ένα και το πρωί, μου πάει ο Ρουμπούιμου και της λέει τώρα αυτό δεν θέλω να το προλυπείτε, αλλά δεν το λέω να προσβάλλω κανένα, αλλά έτσι είναι το ίδιο και ρώτησα που αγαπούσε όλους, και δεν έκανε. Έτσι, δεν κατηγορούσε ποτέ κανένα. Και της λέει ο Ρουμπούιμου, ζεις αδελφή. Και εκείνη λοιπόν ξέρω τι το απαντάει, ζει κύριος ο Θεός. Γιατί δεν το κοιτάει πάντα. Καλλιεργούσε λοιπόν η ερώτηση από την παράδοση αυτή και είχε μεγάλο γραμμάρι τη που είχε ένα κομποσχέρι του Αγίου Φιλοκίου, το οποίο το κρατούσε με μεγάλη ευλάβεια με πάρα πολύ προσευχή. Αλλά δεν είχε τίποτα περί τη ευχή, όπω δεν είπαμε και η μεγάλη μέση τη ευχή, ο ίδιο Μαχάλη Κορίνθο, ο Άγιο Δεκτάριο, ο Άγιο Αμφιλόγιο, που ήταν μίστε τη ευχή. Η αληθινή μίστη της ώρας προσευχής σιωπηρώνει ο τελός.
Κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι δεν μπορείς να πιάσεις την προσοχή σου, γιατί δεν έκανες την προσοχή σου. Και μου λέει, πήγε να βοηθούσε μερικές φορές την τελευταία δύσκολη και μαζεύανε τα παιδιά του στο σπίτι. Μαζεύανε τα παιδιά του στο σπίτι. Μαζεύανε τα παιδιά των σπιτιών. Και όταν πήγε μια φορά μια φίλη μας, ο Λόγος από το πράγμα, να επισκεφθεί να δει το πήγε να βοηθήσει την Ορθόδοξη Αποστολή στο δελτί που έχουμε εκεί μια ενορία, ξέρετε, την Ορθόδοξη. Είπε να πάει τα πίτια την μητέρα Τερέζα, και πηγαίνει λοιπόν και την πάει σε ένα θάλαμο, σας πω, λέει τώρα και στα παιδιά των σπιτιών. Και την πάει σε ένα θάλαμο που είχε 100 παιδιά του δημιουργήσουν και της λέει να φλένε τα παιδιά των σπιτιών. Βγαίνανε τα παιδιά στο πρωί και μας έκανε τα παιδιά από τους κάμπους των απορριμμάτων πεταμένα. Τις λένε λοιπόν μια φορά αυτές οι αδελφές και ρώτησες σας. Λυπάμαι και προσευχή. Η ερώτηση επειδή δεν υπάρχει πολύ εύκολο και ανώτερο άνθρωπο. Για να αποφύγει τι του λέει. Πάμε για ένα τσάκι. Και έτσι έφευγε, απέφευγε. Αυτό είδαμε και στην Αθήνα, αυτό είδαμε και στην Αγγλία. Και έτσι απέφευγε τη σε προσευχή. Και μην ακούτε τι λέει ο καθένα. Είμαι αυτή που ω μάρτυρα. Γι' αυτό σα αφήνω να κατηγορούμε μία τόσο μεγάλη αγωνίστρια, η οποία αγωνίστηκε, φαντάζεστε πόσο αγώνα έδωσε για να κάνει αυτή την πράξη. Έτσι λοιπόν, επίσης καρπέτειάνε, για το μαντήλι. Πολλοί σκαφανιστήκαν που έβγαζε άσπρο μαντήλι και ρώτησε. Γιατί έβαζε άσπρο μαντήλι, ξέρετε γιατί. Γιατί ρώτησε αν πήγαινε και διακομώσε πολύ τους αρρώσους. Και έλεγε ότι με τα μαύρα που βάζουμε, τα μαύρα δάση και τα μαύρα μαντήλια, προδιαθέτουμε και τα παιδιά και τον άρρωσο. Ενώ όταν βάλεις ένα άσπρο, όπως βάζεις το μαύρο μαντήλι, έβαζε ένα άσπρο μαντήλι. Προδιαθέτες τον ασθενή σε πιο καλή κατάσταση. Γι' αυτό και η γιατρή μας είναι με άσπρες στολές. Δεν βάζουμε όλοι και μας γιατροί στα νοσοκομεία. Να είναι κάποιος πιο χαρούμενο το περιβάλλον. Και όταν συνόδευε εμείς θα βλέπουμε να του βάζουμε, να του βάζουμε, να συνόδευε και μικρά παιδάκια για εγκαίνηση στην Γαλλία, στην Αγγλία, δεν ήξερε και τα γαλλικά. Έβαζε πάντα το άσπρο μαντήλι, γιατί θα ήθελε να το παιδί στο νοσοκομείο να τις μεταφράσει στους γιατρούς. Και μιλούσε ότι καθόταν και στην τρόπο με το παιδί του άλλου. Πώς θα καθόταν με όλα τα μάτια τα ρούχα. Και επειδή έκανε αυτό το πιο πολύ μεγάλο μέσα, το ωραίο το παιδί, και το μόνο που έλεγε το γνωρό στο τα εισιτήρια, τη διαφορά είναι ότι δεν θέλω να το πω. Τότε το δεν έχω κάνει, γιατί καλά ήταν να συζητούσε πιο αυτά. Εσείς κανονίστε αυτά. Και έτσι λοιπόν πήγαινε γιατί υπήρχε σε ένα διάστημα, θυμάστε τη δεκαετία του 80, που από την Ελλάδα στέλνανε πάρα πολλά παιδιά και το Υπουργείο Οικονομικών Ενδιαφερόντων και η Επισκοπή και το κράτος και το Υπουργείο Υγείας να στείλανε πολλά παιδιά, τα στέλνανε για να εγγυηθούν στο εξωτερικό. Τώρα μου είστε μία έτσι ένα γεγονός που μου το είπε η πόλη της προϊσταμένης του νοσοκομείου της Παμακαρίσου. Η Γερόντσα λοιπόν εργαδεύει του 79 έφυγε ένα νόμο κορυφό, ο οποίος άρχισε να εξελίσσεται και σε αρχές του 90 έχει γίνει σε πορτοκάλια. Η κυρία Νικολέκου Νέου Καπισάδη, η κυρία που ήταν και γραμματέα στο Πανεπιστήμιο, στην ιατρική σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών, πριν από ανεκούρωση τόσο πολύ όμω, πήρε ένα μονολόγο διάστημα που το όνομα του ξεχνάω το διαβίωμα, θα μπορούμε να σταθώ, να σα το γράψω να το δείτε. Και το παραμέλεσε να πάει, και δεν ήταν στο πέμπτο, θα έπρεπε και σε μεγάλη ηλικία. Είχε το εστίο και κρατούσε βαστούνι και κούτσε. Δεν ήθελε να την πάρει. Να την βρει στο κάθισμα που είπαμε από το Αγίου Νεκταρίου στην Αγία Σκέφη.
Λέει, βρε παιδί μου, πώς θα πάω, εγώ δεν μπορώ να προσπαθήσω, λέει, σαν παρακαλώ παιδί καθηγητή, θα πάρει να δείτε, γιατί είναι πολύ επικίνδυνος αυτός ο όγκος, είναι καρκίνος, άντε και το ένα και το άλλο. Σηκώνεται λοιπόν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, πάει το πανεπιστημίο του Κωνσταντινού, τσάιπαντα ο άνθρωπος και μόλις τον βλέπει και ρώτησε, του λέει, τι είναι κύριε καθηγητή. Δεν μπορώ να προπαγγέσω πρώτα να πέσει και καθίστε κάτι. Κάτι την κυρία στην Ακαρίνα, πάει στο πρώτο μέρο στο παρατράπεζο, αρχίζει να κάνει ειδικέ μαλάξει. Και μετά από τόση λεπτά του λέει: Γεια σα, πάτε την κυρία Ακαρίνα. Σηκώνεται και πήγε αυτή η οπόρο από το εσύ. Και προπαγγέλνει από όλε τι μέρε του. Πήγε να δει την κυρία Ρόντζα και αυτή το γιατρό τον οπόρο με τον γιατρό που πήγε να την δει να τη συμβουλεύσει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, και ρώτησα μετά τη λέει: Μα πώς το κάνατε έτσι καλά. Και όταν ξέρετε τη λέει: Κάνω πώς το κάνατε παλιά, και ρώτησα, έλεγε: Είναι μία μέθοδος αγγλική παλιά. Για να αποφύγει να μην τρώνε το τι κάνετε, πώς κάνει προσευχή και το ένα και το άλλο. Βλέπετε ένα σημαντικό άνθρωπο. Δεν κάνω να λέει αυτά τα πραγματικά. Και επίσης, όταν ήρθε στην αριθμητεία, της πήγαν ένα νέο παιδί, το οποίο ήταν γεμάτο σπουδιά στο πρόσωπο και νόμιζαν ότι είχε πάθει λέπρα, γνωρίζουν. Εκείνη λοιπόν αυτή ήταν την καλή και στην τσέπη της βαζελίνη και είχε και μερικές αχμηρίδες. Ακούτε πράγματι και μετά τη σκέπη. Και σκέπτεται ότι μόνο και ρώτησε, θα σπάσω τις αχμηρίδες, θα δεσαλίψω με τη βαζελίνη και κάνει ένα ειδικό μείγμα. Και με αυτό το μείγμα αλήθει όλο το πρόσωπο του παιδιού. Λοιπόν, σε μία εβδομάδα είχαν φύγει όλα τα σπουδιά από το πρόσωπο. Μπορεί να ήταν και όλες και συγγνώμη, μπορεί να ήταν και ελεύθερα, δεν ξέρω. Εκείνη την εβδομάδα δεν ήταν και κάποιο εντάξει άμα δεν σου φέρνει το άλλο. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν θα δώσει και αυτό το παιδί. Ένα διάσημο γιατρό που φέρνει το ρωτήμα πάνω από όλα, δεν είναι σχετική τη αγάπη που διαβάσει. Ήταν μεγάλη πολιτική γιατρό και διεθνού φίλου τη παγκόσμια φίλη. Είχε πάθει λέω. Και τη λέει αδερφή, πώ θα ήταν αυτό το όνομα. Ξέρετε τι το ομάδισε με τον οξυδεμένο. Απίστευτο. Τώρα το λέει το 56, γιατί στη Ρωσία ήταν οι μελέτε το 1980 για τον οξυδεμένο. Και μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε στο κομμάτι. Και έτσι λοιπόν, άρχισε αυτό ο γιατρό και αυτό ο ψυχρενέ και θεραπεύτηκε που δεν ήταν ακόμα πριν να πάρουν με τη θεραπεία τη λέγοντα. Τώρα θα σα συνεχίσω με αυτόν τον όγκο που είχε βγάλει, που πήγε λοιπόν να τη κάνουν εγχείρηση στην Παπαγκάλιστο. Την είχε αναλάβει ο κύριος Παπαδόπουλος, χειρουργός και διευθυντής του τμήματος της χειρουργικής. Διευθύντρια του ήταν η κυρία Ματζουράτα Ευαγγελία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, η οποία ήταν και μάρτυρας και μόνος. Όμως ο γιατρός μετανόησε, ήταν μαρτυρίας της αρμοκρισίας του 1990. Και λέει ο καθηγητής, τελικά δεν θα κάνουμε. Λέει, κουρόντια δεν θα κάνουμε. Και έφτασε στα λιμωρίες μας από την Ελληνική. Ήδη και ρώτησα το 30, ήταν 92 από την Ελληνική. Οπότε λοιπόν, περνάει και ρωτάει την κυρία Ευαγγελία, της στείλει το τηλέφωνο της και της λέει, κύριε Ευαγγελία, όποτε θέλετε, ελάτε με την κορούλα σας, θα σας δω, θα χαρώ πολύ, αλλά μην δώσετε το τηλέφωνο μου πουθενά, διότι θέλω να κάνω μία πάυση. Και εγώ έτσι ήθελα να ετοιμαστεί για τον ουρανό, ξέρω, και αποσυρώνεται. Ναι, εντάξει, κύριε Ευαγγελία, ευχαριστώ. Θεώρησε πάντω λοιπόν πριν το μεσημέρι που θα πάρει τη σοβαρή του κυρία Κωνσταντίνα να την πάρει τηλέφωνο την κυρία Βαγγελίνη και να τη πει καλό που άρχισε να ρώτησε. Και τη λέει και ρώτησε. Έλα, κυρία Βαγγελία, πάρτε την κορούλα σα και λέω να δείτε τι είναι ένα θαύμα. Λέει, εντάξει, ρώτησε τα πούμε. Πάλι λοιπόν, τους υποδέχει την εταιρεία που είχε, τους κερδά. Και για μια στιγμή λέει και ρώτησε, βάζει το μαντήλι της και λέει στην κυρία Βαγγελία του προϊσταμένη της Παπαγκαλίσου. Ελάτε κυρία Βαγγελία να δείτε ένα θαύμα, κάνει έτσι λοιπόν.
Βλέπετε κύριε Βαγγελία ότι είχε εξαφανιστεί όλο το πορτοκάλι αυτός ο όγκος, αυτό το καρκίνο. Και πάει λοιπόν, θέλει να αποδεισπιστεί, αν θέλει να αποκάλει την περιέργεια, την κυρία προϊσταμένη, και βάζει τα πέντε στα άκρυπα, να πει αν υπήρξε κάποιο ύπνος από το καρκίνο. Και είδε αδελφοί μου ότι δεν υπήρχε ύπνος καρκίνο. Ξέρουμε πως δεν της έφυγε ο καρκίνος. Όταν πήγε και ρώτησε τον μεγάλο άνθρωπο και κοινώνησε στην Αγία Παρασκευή τη κάτω του Λεωπόλεως, γιατί είχε μια φίλη εκεί και πήγαινε μερικές φορές. Και πόσο ήταν μετά να γυρίσουμε να πάνε με τον Πέλη, θα πήγαινε στο σπίτι, στην Κυψέλη, στο σπίτι του Αγίου, όπως είχε ξεπεράσει. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, τι είναι και η Θεία Κοινωνία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από όλα αυτά. Απιστούμε, γι' αυτό η ερώτηση έγινε και θα κλείσω με αυτό. Αδελφέ μου, πίστη, πρώτα πίστη, δεύτερο πίστη, τρίτο πίστη. Εύχομαι να έχετε την ευλογία, τη μεσημερία της να έχουμε, να αγαπήσουμε και εμείς τον Χριστό όπως εκείνη και τώρα και το πλησίον μας. Αμήν.